Λοιπόν, βάλτε στο μυαλό σας ότι είμαι ένας μαθητής στον Μπουζούκι και είμαι μηνό, κάποιες μήνες ή έστω και ένα χρόνο και παίζω το μάθημά μου. Καταλάβατε τίποτα? Εγώ δεν κατάλαβα τίποτα. Τι θέλω να πω με αυτό το βίντεο? Θέλω να πω ότι πρέπει ο μουσικός, σε αυτή την περίπτωση που μιλάμε για μπουζουξίδες, και κατά επέκταση μπορεί να, κάποιος, να είναι κάποιος άλλος σολίστας σε οτιδήποτε άλλο όργανο, έχει να κάνει, το ίδιο ακριβώς είναι, σε αυτούς που σολάρουνε, πρέπει κάποιος να έχει γρήγορα αντανακλαστικά για να μπορεί να ανταπεξέλθει στην ανάγκη του κομματιού. Αν ένα κομμάτι είναι γρήγορο, δεν χρειάζεται μόνο τα χέρια να πάνε γρήγορα. Τα χέρια μπορεί να πάνε πολύ γρήγορα. Ένα παιδί μου έγραψε προχθές, μου λέει: «Δάσκαλε, θέλω τη βοήθειά σου». Τι ακριβώς? Μου λέει: «Τα χέρια μου βγάζουν φωτιές. Αλλά όταν παίζω το κομμάτι, δεν μπορώ να το θυμηθώ». Το θέμα δεν είναι ότι δεν μπορείς να το θυμηθεί, δεν μπορείς να το εκφράσει καλά τι ακριβώς ήθελε, όπως το βρήκαμε μετά. Είναι ότι δεν είχε αντανακλαστικά. Μπορεί να πηγαίνει γρήγορα το χέρι, όλα εντάξει, αλλά στο σύνολο το κομμάτι όταν το παίξει, δεν έχει τα αντανακλαστικά. Την ώρα που είναι να φύγει από το ένα μέρος να πάει στο άλλο μέρος, εκεί γίνεται διακοπή. Αυτό που κάνω εγώ, αυτό θέλω να μεταφέρω σε αυτό το βίντεο για κάποιον που θέλει να καλλιεργήσει τα αντανακλαστικά. Γιατί χωρίς γρήγορα αντανακλαστικά δεν μπορεί να παίξει κανένας γρήγορα. Και όταν μιλάμε γρήγορα, δεν είναι να πιάσει το μπουζί και να πλακωθεί και να παίζει γρήγορα, να λέει ότι είναι γρήγορα. Αυτό είναι άλλο πνεύμα. Μιλάμε για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στην ανάγκη όταν ένα κομμάτι είναι γρήγορο. Ή αν κάποιος θέλει να κάνει αυτό σχεδιασμό και θέλει κάποια στιγμή να τα δώσει όλα και χρειάζεται αυτό το τρίξιμο. Αυτό που μπορώ να παραλύσω και να το δούμε είναι κάποιος οδηγάει και μαθαίνει. Είναι ο σχολείο οδηγών δίπλα του, ο δάσκαλος αυτός, και πηγαίνει σιγά σιγά και αυτό που κάνει, αυτός που οδηγάει, όλοι έχουμε περάσει από εκεί, βλέπει εκεί μπροστά. Και καμιά φορά μπορεί να δει και στα πλάγια κανένα φίλο και δεν μπορεί να τον χαιρετήσει κιόλα, μην τρακάρει. Και πηγαίνει, πόσο μπορεί να πάει, 10, 20, 30, άντε μπορεί να πάει και 40 χιλιόμετρα, αν πάει. Δέστε τώρα ένας πεπειραμένος. Οδηγάει, έχει το κινητό, μιλάει, βέβαια όχι πως είναι καλό να έχει το κινητό, βγάζει και ένα τσιγάρο, ανάβει, γεια σου Γιάννη! Βλέπει και κάτω στο δρόμο ποιος έρχεται, βλέπει και από τη στροφή εκεί κάτω ποιος θα έρθει και αν είχε κανένας δίπλα του, ναι, κάτσε ένα λεπτό να δούμε. Κοίτα πως είναι δραστηριότητες. Έχει το τσιγάρο, έχει το κινητό, μιλάει εδώ πέρα, χαιρετάει, βλέπει. Αυτό τώρα τι γίνεται? Αυτό υποσυνείδητα τώρα του βγαίνουν τα γρήγορα αντανακλαστικά. Πώς? Το έχει εξασκήσει. Γιατί δηλαδή στην αρχή που πήγε να πάρει το δίπλωμα ήταν πολύ σιγά και ξαφνικά τώρα τον βλέπουμε με 5-6 δραστηριότητες την ίδια στιγμή. Αυτό γίνεται εξάσκηση. Δηλαδή μπορεί κάποια στιγμή να του ήρθε για δεύτερη δραστηριότητα το κινητό, όταν οδηγούσε, του ήρθε το κινητό, δειλά-δειλά το πήρε. Την επόμενη φορά ήταν πιο άνετο να το βγάλει ή αν ήθελε να καπνίσει τσιγάρο. Στο μπουζούκι τώρα όμως πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Στο μπουζούκι είναι ότι την ώρα που παίζει ένα κομμάτι, δεν πρέπει να σαν τον οδηγό να βλέπουμε χ. Πρέπει δηλαδή αν παίξουμε, δούμε στην πράξη, αυτό. Μετά πρέπει να πηδήσουμε να πάμε εδώ. Μετά να πάμε εδώ. Και να πάμε εδώ. Την ώρα που παίζουμε εδώ, αν βλέπουμε μόνο εδώ πέρα, την ώρα που να πάμε στο επόμενο, τα έχουμε χάσει. Γιατί βλέπουμε μόνο χ. Και σύμφωνα τώρα με την ταχύτητα, πρέπει το μυαλό να υπερβεί την ταχύτητα από εδώ που όσο να πάμε. Πώς? Την ώρα που παίζω εδώ, το μυαλό μου πρέπει να, και τα μάτια μου πρέπει να βλέπουν το επόμενο. Και την ώρα που παίζω εδώ, τα μάτια μου πρέπει να βλέπουν εδώ πέρα και το μυαλό μου να σκέφτεται ότι θα πάω εκεί. Άρα, την ώρα που είμαι εδώ πέρα, ήδη βρίσκομαι εγώ ήδη εδώ πέρα. Ήδη βρίσκομαι εδώ τώρα, παρόλο που παίζω εδώ. Και έτσι με ασκήσεις, αυτό αυξάνει. Εγώ το βλέπω στην πραγματικότητα με τα παιδιά. Λένε καμιά φορά, δάσκαλε, μα πώς τους κάνεις και πετάνε. Με αυτό το πράγμα.
Οπότε, αν την επόμενη φορά παραπονείς με τον εαυτό σου ή έχεις έτσι με την καλή έννοια ένα παράμορφο και λες, θα ήθελα κι εγώ έτσι να έχω πιο πολύ άνεση στον προσβοχή, εάν δεν το εξασχίσεις αυτό το πράγμα, δεν μπορεί να έρθει. Θα έρθει δηλαδή φυσικό, χωρίς να το καταλάβεις, εφόσον πιάσεις και παίζεις ένα σόλο που είναι γρήγορα του σπόρου ή οτιδήποτε άλλο, που στην ουσία πάλι αυτό γίνεται. Αλλά εγώ το έχω αναλύσει, το έχω ψάξει και το έχω δει και το φέρνω στο φως για να μπορώ να βοηθήσω οποιοδήποτε θέλει να το καλλιεργήσει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πριν κλείσουμε το βίντεο, παίζουμε εδώ. Ήδη το μυαλό μας σκέφτεται ότι πρέπει να πάμε εκεί και τα μάτια μας ήδη βλέπει εκεί πέρα. Ή αν κάνουμε μια άσκηση αντανακλαστικά, παράδειγμα σκάρι, κάνουμε φα μη φα και το κάνουμε το ίδιο φα μη φα. Την ώρα που είμαι εδώ πέρα φα μη φα, εγώ βλέπω και κάτω. Και την ώρα που βρίσκομαι εδώ, βλέπω εδώ. Δεν είναι ανάγκη να κάνουμε αυτό το πράγμα. Και πάλι λέγοντας. Οπότε δοκίμασέ το και σίγουρα θα έχεις αποτέλεσμα.